Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θεοχαρόπουλο τώρα. Ναι, ναι, γιατί εγώ περιμένω πώς και πώς τώρα. Τι, είναι η ερώτηση, πότε θα έρθει ο κύριος Κασελάκης στην Ελλάδα? Αρχικά να πω και εγώ καλό μήνα και καλές ευχές και στους υποψήφιους, γιατί έβλεπα και το προηγούμενο θέμα σας για το μηχανογραφικό. Ναι. Γιατί εντάξει, και δεν είναι ένα βήμα στη ζωή τους, δεν είναι ένα βήμα που τελειώνει. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ αρχικά είμαι χαρούμενος. Που είναι μακριά ο κύριος Κασελάκης. Είμαι χαρούμενος, το οποίο μετά από 6 μήνες θα κάνουμε τα όργανα μας. Πολιτική γραμματεία και με τον κύριο Κασελάκη. Δεν είμαι χαρούμενος ότι δεν έγιναν για 6 μήνες, αλλά μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που επιτέλους θα συνεδριάσουν. Διότι είχαμε το πρωτοφανές γεγονός να πάμε στις εκλογές και μετά το συνέδριο και για πολύ χρονικό διάστημα και από πριν, για 4 μήνες, να μην έχει συνεδριάσει Κεντρική Επιτροπή για Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Άρα είναι φανερό ότι πήγαμε αποφάσεις ουσιαστικά μόνο του Προέδρου. Αυτό το αρχικό σχόλιο, λέω, αυτή η εβδομάδα θα συζητήσουμε στα όργανα. Συνεπώς είναι ένα θετικό γεγονός. Την Πέμπτη θα έχουμε πολιτική γραμματεία για την Κεντρική Επιτροπή σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Πρόεδρος θα είναι παρόν. Δεν παίρνω απάντηση στο ερώτημα. Το λογικό είναι να είναι παρόν. Θα είναι με τη φυσική του παρουσία ή με την τεχνολογία? Αυτό γνωρίζω. Με τη φυσική του παρουσία. Μετά από 6 μήνες και μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, κοιτάξτε το ερώτημά σας. Θέλω να σας πω ότι. Γιατί εξακολουθεί να είναι. Εκλέφτηκε από τη βάση. Όχι, θέλω να πω, είναι στρατηγός ή στρατηγός? Θα σας πω το εξής. Α, σε σχέση με την ανάρτηση που πριν πω αυτό, θα πω το εξής, ότι τα όργανα δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία στα κόμματα. Τα δημοκρατικά κόμματα μέσω των οργάνων προστατεύουν τη λειτουργία τους, τα στελέχη τους και τον πρόεδρό τους. Ιδίως όταν... Άρα όταν δεν λειτουργούν και λειτουργούμε μόνο με αναρτήσεις ή με οτιδήποτε άλλο, υπάρχει πρόβλημα. Και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε μάθει να λειτουργείτε έτσι και αν παίρνετε τέτοιες αποφάσεις. Καλά, τώρα αυτό όμως που σας λέω για τόσους μήνες δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ήδη τώρα μετά τις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συνεδρίασαν σήμερα που μιλάμε. Μόνο εμείς δεν έχουμε συνεδριάσει σήμερα που μιλάμε. Αρχέ 1η Ιουλίου. Ναι. Άρα το πρώτο θέμα. Δεν είναι ένα διαδικαστικό θέμα απλώς. Είναι βαθιά πολιτικό το ζήτημα. Ναι. Το δεύτερο, σε σχέση με το οποίο ρωτήσατε προηγουμένως. Σε σχέση με την ανάρτησή του, ήταν το υπονοούμενο. Του κ. Κασελάκη, ναι. Δύο ανάρτησεις έκανε, όχι μία. Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής. Ότι δύο φορές ο Στέφανος Κασελάκης άνοιξε μόνος του θέμα για την ηγεσία του χώρου. Η μία στην κοινοβουλευτική ομάδα για του ευρύτερου χώρου, της κεντροαριστεράς. Που είπε ότι αν ανοίξει, το αν, όταν είμαστε στα κόμματα τα μεγάλα, δεν είναι αν, είναι αν θέλουμε να κάνουμε διαδικασίες να ανοίξει ή δεν θέλουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ανοίξει, θα είμαι υποψήφιος. Η δεύτερη ήταν στην ανάρτηση, στην οποία είπατε προηγουμένως, στην οποία ουσιαστικά κάλεσε τον πρώην πρόεδρο να αναλάβει. Δεν αναλαμβάνει κανένα στα δημοκρατικά κόμματα, εκλέγονται από τη βάση. Άρα αυτό δεν αφορά τον ίδιο και τον πρώην πρόεδρο, αφορά τους χιλιάδες ψηφοφόρους. Μέλη, φίλους και ψηφοφόρους. Και το πάμε που ήταν υπονοούμενο για εκλογές. Άρα δεύτερη φορά άνοιξε θέμα ηγεσίας τώρα στο κόμμα ο ίδιος. Ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης με την ανάρτηση. Αυτό που λέτε. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο Ιορδάνης. Καταλάβαμε. Ναι, ότι τον υπονομεύω Τσίπρας. Αυτό είπε στην ουσία. Ναι, γι' αυτό είπα ότι ήταν μια κατά την άποψή μου απαράδεκτη ανάρτηση. Με την έννοια ότι βάζει ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας. Αν μιλήσουμε τώρα, αν μιλήσετε με τους ψηφοφόρους, τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, αν πείτε ότι είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, είτε είναι υπονομευτής, είτε παίζει παιχνίδια, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Ο ιδρυτής ουσιαστικά της κυβερνώσας αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τη χώρα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εγώ όταν τη διάβασα το πρωί, όταν ξύπνησα, νομίζω ότι. Γιατί έγινε μεσάνυχτα, γι' αυτό το λέω. Θεώρησα ότι είναι εκτός κάθε πλαισίου διαλόγου το οποίο έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί βγήκατε και είπατε ότι μήπως ο κύριος Κασελάκης έχει παραιτηθεί, πρέπει να το ξαναδεί το θέμα? Γιατί από τη στιγμή που βάζει στην ανάρτησή του ότι πάμε σε εκλογές και ότι έλα να αναλάβεις κάποιος άλλος, αυτό για να συμβεί έχουμε εκλογές, δεν είναι σε κομματικές διαδικασίες. Δεν δίνει κάποιος, αναλαμβάνει κάποιος άλλος. Αυτό σημαίνει από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόταση μορφής ότι ο ίδιος ανοίγει το θέμα για τον εαυτό του. Νομίζω ότι είναι το προφανές. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να αναγνώσει κάποιος από αυτό είναι ότι ανοίγει θέμα ο ίδιος. Γιατί εδώ πέρα το θέμα είναι ότι αν ανοίγει θέμα, θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες ο ίδιος με βάση την ανάρτηση του, αν επιμένει στην ανάρτηση. Και εσάς θα σας πούνε όμως τώρα ότι ο Θεοχαρόπουλος τα λέει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πικραμένος επειδή τον έπαιρνε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρώτο, κοιτάξτε, εγώ την κριτική μου και τις θέσεις μου, με θυμάστε εδώ, την ασκώ σταθερά στα θέματα αυτά δημοκρατίας οργάνων από την αρχή. Που είχε εκλεγεί ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης. Δεν το είπα σήμερα, δεν τα λέω σήμερα όλα αυτά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι σε αυτή την πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα πολιτικά ζητήματα είναι αυτά που μετράνε.
Και πολιτικά ζητήματα ποια είναι, ότι δεν μπορεί να προχωράς σε τέτοιες κεντρικές αποφάσεις. Κλείσιμο της Αυγής με αυτόν τον τρόπο. Με τον τρόπο που έκλεισε μάλιστα η Αυγή. Με τον τρόπο. Δηλαδή. Ένα μεσημέρι. Η απόφαση είχε πάρθει, άρα λέει τον τρόπο. Πού το είχατε αποφασίσει? Δεν την είχε αποφασίσει, εγώ ξέρω, δεν είχε αποφασίσει κανένα. Κοιτάξτε, να τα πούμε ακριβώς πώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Να πούμε λίγο για αυτό το θέμα. Πρώτον, εγώ ήθελα να πω αυτή τη στιγμή ότι να κλείνει η Αυγή, ενώ είναι στην Αμερική, να δημιουργείται αυτό το κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με την διαφάνεια στο ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα κόμματα. Αυτό που υπόθηκε για τα μαύρα χρήματα. Και τρίτον, να ανοίγει και θέμα υπονόμευση του πρώην Πρωθυπουργού από την και παιχνιδιών και πάμε και με αναρτήσεις, αυτά καταλαβαίνετε είναι πρωτοφανή πράγματα. Αποτίμηση αιτιών έπρεπε να γίνει, ευθυνών για το αποτέλεσμα, γιατί χάσαμε τρεις ποσοστιαίες μονάδες και 340.000 ψήφους. Και αυτά που γίνονται στα συλλογικά όργανα, συζητώνται αναλυτικά, παίρνονται αποφάσεις και προχωράμε μπροστά. Αυτό έπρεπε να γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα μου λέτε για την Αυγή, κοιτάξτε, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Στο 2022 είχε γίνει μια πολιτική γραμματεία, η οποία αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Αυγής. Είχαν ακουστεί διάφορα ζητήματα μέσα, αλλά αυτό αποφάσισε. Πρώτον. Να κλείνει η Αυγή, το καθημερινό φύλλο για την ακρίβεια, και να υπάρχει ένα υπονοούμενο ότι το κλείσε το 2022 κάποιος άλλος. Το δεύτερο, ότι οι εργαζόμενοι δεν δέχτηκαν να το πάρουν πάνω τους, οι εργαζόμενοι το διέψευσαν. Και το τρίτο, ότι δεν πληρώνει τώρα ο πρώην πρόεδρος και δεν πληρώνουν και όλα τα στελέχη και όλοι οι βουλευτές και όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής γι' αυτό δεν βοηθούν και να υπάρχουν αυτοί. Η αποποίηση ευθυνών νομίζω είναι εντελώς λάθος. Εγώ αυτό το οποίο διαφωνώ και βάζω στο τραπέζι, γιατί όλα τα άλλα θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Αν είναι βιώσιμες, αν μπορεί να συζητήσει. Αλλά πού, έπρεπε να έρθει στο όργανο, να το συζητήσουμε, να πάρουμε τις αποφάσεις μας και όχι να κλείσει άλλα μαύρο τη ΕΡΤ με έναν διακόπτη που είχε κλείσει τότε το μαύρο τη ΕΡΤ. Εγώ τότε είχα παραιτηθεί από τη θέση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Μπόρων και Υποδομών την άλλη μέρα όταν είχε γίνει. Και να πάει να κλείσει η Αυγή το μεσημέρι, να πάει. Κλείνεται αύριο, δεν λειτουργείται. Αυτό νομίζω. Δεν μπορεί παρά να συζητηθεί τώρα και να εν πάση περιπτώσει, να το πούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε. Με όλα αυτά που λέτε, εσείς πιστεύετε ότι έχετε θέμα Προέδρου πάλι, τίθεται θέμα Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ? Ξαναλέω, το θέμα αυτό το έθεσε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Την Παρασκευή το βράδυ, είναι φανερό, νομίζω όλοι γνωρίζουμε γράμματα. Το άνοιξε. Το άνοιξε ο ίδιος ο πρόεδρος. Το άνοιξε ο ίδιος ο πρόεδρος. Τώρα θα συζητήσει στα όργανα την Πέμπτη και την Κυριακή, τι γίνεται? Άρα έχει ανοίξει. Πάμε, ο ίδιος το άνοιξε. Ναι, εφόσον το άνοιξε, όπως λέτε. Όταν λέει πάμε, εννοώντας φαντάζομαι αυτό το πάμε που υπόθηκε στο Πασόκ. Δηλαδή αυτό έχει υποθεί μέχρι τώρα. Και όταν αναφέρεται στο ότι έλα να αναλάβει, ξαναλέω, κανένας δεν αναλαμβάνει. Πουθενά, είμαστε δημοκρατικό κόμμα με διαδικασίες που εγώ τις υποστηρίζω βαθιά. Τη διαδικασία από τη βάση και την εκλογή από τη βάση και πάλεψα για να γίνει και θεωρώ ότι ο κόσμος, οι ψηφοφόροι πρέπει να αποφασίζουν. Έτσι, όπως είναι τα πράγματα, πρέπει ο Κασελάκης να πάει τώρα σε ένα συνέδριο, σε κάτι επιβεβαίωσης της κυριαρχίας του, της αρχηγίας του. Κοιτάξτε, θα πάμε έτσι και αλλιώς σε ένα συνέδριο, στο οποίο το φθινόπωρο, το οποίο ένα καταστατικό συνέδριο, στο οποίο εμείς πρώτο που είχαμε βάλει πριν ανοίξει το θέμα αυτό ο κύριος Κασελάκης, εγώ με άλλα στελέχη, είχαμε πει το εξής, ότι θυμάστε ότι τον Ιανουάριο μαζί με τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Γιάννη Ραγκούς και άλλα στελέχη, είπαμε ότι πρέπει να γίνει ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς και να πάει προς τα εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε δεκτό αυτό που είχαμε θέσει τότε. Τώρα είπαμε πάλι. Πολλά στελέχη, το εξής, ότι πρέπει να αποφασίσει με δημοψήφισμα, στη βάση δεν λέμε, στα μέλη δεν λέμε, στους φίλους δεν λέμε, τον Οκτώβριο για παράδειγμα που θα πάμε, αν θα συμμετέχει σε ένα μεγάλο φορέα, αν θα πάρει πρωτοβουλίες. Όχι να συμμετέχει, αν πάρει πρωτοβουλίες για ένα μεγάλο φορέα της κεντροαριστεράς. Το όρος προβλέπετε. Άρα, με ρωτάτε για τη βάση. Το πρώτο που πρέπει να πει η βάση είναι αυτό. Όχι, αυτό που είπε δηλαδή ο κ. Κασέχη, αν θα γίνει, θα είμαι υποψήφιος. Δεν υπάρχει αν. Εδώ θα πάρουν πρωτοβουλίες. Και επειδή δεν θα αποφασίσουν ορισμένα μέλη μόνο τη Πολιτική Γραμματεία και τη Κεντρική Επιτροπή, να αποφασίσουν τα μέλη. Και οι φίλοι του κόμματος. Θα πάμε σε ένα μεγάλο φορέα της κεντροαριστεράς που θα πάρουμε πρωταγωνιστικές πρωτοβουλίες, θα το θέσουμε στο διάλογο το δημόσιο και θα προχωρήσουμε ή όχι. Θα κριθεί από πολλούς παράγοντες. Δεν είναι παράγοντας μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία σε αυτό, ή όχι. Εμείς λέμε λοιπόν εδώ πέρα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Δεν μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λειτουργεί με τέτοιες κρίσιμες αποφάσεις μέσω αναρτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το οποίο έγινε αυτές τις μέρες. Πρέπει να λειτουργήσουμε δημοκρατικά τις επόμενες μέρες, να τα συζητήσουμε στα όργανα και γι' αυτό έρχομαι αρχικά ότι είμαι χαρούμενος ότι έρχομαι με καλείτε στην αρχή αυτής της εβδομάδας, τις οποίες μετά από πολλές εβδομάδες, πάρα πολλές εβδομάδες, έχουμε συνεδριάσει τα συλλογικά.